Μετά την τραγωδία στον Βάμο από Κορώνου, νέο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί με έναν ηλικιωμένο να χάνει τη ζωή του. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 8 το πρωί στον επαρχιακό δρόμο του καλού χωριού Χερσονήσου. Το πρωί το μάθαμε στα καφενεία και ήρθαμε και ήταν εδώ το ασθενοφόρο. Του 53 γεννημένο σε 70 χρόνου. Από πού ήταν, ξέρετε? Μάλλον από εδώ μέσα από το καστέλιο, δεν ξέρω. Πάντω καλοκαιριάτο δεν ήταν αυτό. Και ήρθε η αστυνομία, το ασθενοφόρο τον πήρε. Αλλά έχουν να πούνε τώρα, δεν είναι σίγουρο ότι έπαθε κάτι πριν τρακάρει, δηλαδή καμιά ανακοπή, κάτι τέτοιο. Απλώς ότι τον βρήκανε μέσα στα αίματα και ήρθε το ασθενοφόρο και η αστυνομία και ήταν πεθαμένος. Από εδώ πήγαινε κάτω και τράκαρε. Όχι, τράκαρε, ανακοπή έπαθε, δεν ξέρουμε. Αυτά κάθε μέρα, αυτά γίνονται. Να το παλικάρι στα Χανιά, για να πούμε. Υπό αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 79χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο εξετράπει της πορείας του και κατέληξε σε λοφίσκο στην άκρη του δρόμου. Να ήταν μικρός, θα έλεγα εντάξει, αλλά ηλικιωμένος τώρα, εκτός να πάθει κάτι ο άνθρωπος. Κάτι ο άνθρωπος, ας πούμε. Γιατί για να πάει, εγώ τώρα που ανέβηκα για να πάει αριστερά το αυτοκίνητο, άρα λοιπόν κάτι έπαθε. Γιατί εκεί δεν γίνονται ανάγκη και γίνει τροχαίο. Καταλάβατε. Τώρα που ανέβαινα πάνω, βλέπω το αμάξι δεξιά, ας πούμε. Κατέβαινε λοιπόν αριστερά. Έφυγε. Τον έβαλε στροφή έξω. Μιλικιωμένος δεν λέει. Όχι, όχι, δεν το είδα. Απλά άκουσα εδώ ότι ήταν σε εκείνη τη μεριά. Πώς σκοτώθηκε, ας πούμε, σε εκείνη τη μεριά. Άρα κάτι πρέπει να πάθει ο άνθρωπος. Του έφυγε τα αμάξι. Κάτι έπαθε και του έφυγε και την έπαιξε και στο τυχείο μέσα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά για τον ηλικιωμένο. Εγώ περνούσα από εκεί πρωί, ήταν μέσα στο κινητό. Και μετά πήραμε το ΕΚΑΒ, πήραμε την αστυνομία, ήρθανε και με τον έβγαλαν έξω και μετά λέει, είναι νεκρό, ο γιατρός είπε ότι δεν έχει σφιγμούς. Όχι εκεί, ούτε πέτρες έχει, ούτε πέτρες έχει. Χρησιά το χώμα και ήταν και στο αριστερό, ενώ αυτός πήγαινε δεξιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ηλικιωμένος άντρας να υπέστη ανακοπή κατά την οδήγηση, ωστόσο φως τα αίτια του θανάτου θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή.